Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Παρασκευή βράδυ αντιθέσεις, ένα 24ωρο περίπου πριν αποχαιρετήσουμε το 2011 και υποδεχτούμε το 2012. Μία χρονιά που βεβαίως η αποτίμησή της, φαντάζομαι ότι την επόμενη δεκαετία, θα την σημαδεύει ως μία από τις σημαντικότερες και κρισιμότερες στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Πολύ επίπεδα. Εμείς απόψε αποχαιρετούμε το 2011 διαφορετικά. Στο φιλόξενο χώρο, στις εγκαταστάσεις της Μητρόπολης Πέτρας και Χερονήσου, με έναν συνομιλητή, ο οποίος στο διηνεκές φροντίζει ο λόγος του να μην έχει μόνο θεολογικές προσεγγίσεις, αλλά και αμιγώς κοινωνικές. Κοινώς το 2011 θα το αποχαιρετήσουμε με μια εξέχουσα φυσιογνωμία της Εκκλησίας της Κρήτης. Είναι ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου, ο κύριος Νεκτάριος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και ευχές για υγεία το 2012, πρέπει να πω εγώ εισαγωγικά, σεβασμιότατε. Και ακριβώς επειδή είμαστε του κύκλου, του χρόνου το γύρισμα, μας αποχαιρετά το 2011, θέλω να μου πείτε αν συμμερίζεστε την άποψη ότι αυτή η χρονιά υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές για όλο το σώμα της Ελλάδας σε όλα της τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε κοντά μας και είναι όμορφη αυτή η ημέρα, η βραδιά, να επικοινωνήσουμε και με τους ανθρώπους που όντως τη χρονιά αυτή δοκιμάστηκαν οι αντοχές τους περισσότερο από όσο περίμενε κανείς. Δύσκολη χρονιά, αλλά οι πολλές δυσκολίες φέρνουν στη ζωή μας μεγάλες ευλογίες. Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα αισθανθούμε αυτήν την ευλογία της αγάπης του Θεού. Δεν μας εγκατέλειψε ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια πάψαμε να πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Τα είχαμε όλα δεδομένα. Είχαμε εξασφαλίσει εντός εισαγωγικών την ευτυχία μας. Είχαμε αποβάλει όλες τις πνευματικές αντιστάσεις. Τα ξέραμε όλα. Τα είχαμε δεδομένα όλα. Τώρα που στερούμαστε και τα αυτονόητα, τώρα επανερχόμαστε σιγά σιγά. Το ξαναλέγω. Είναι καιρός μεγάλων ευλογιών του Θεού στη ζωή μας. Θα το δείξει ο επόμενος καιρός. Σεβασμιότητα, επειδή είστε ένας ιεράρχης που δεν παίζει με τις λέξεις, θέλω απόψε, στο γύρισμα του χρόνου ουσιαστικά, να ακουστούν μερικές αλήθειες. Και επιχειρώ να σας συντριγκάρω εξ αρχής. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι είναι καλύτερα να περάσουμε μια τιμωρητική περίοδο της αυλεψίας μας, να αυτομαστιγωθούμε, να αυτοπληγωθούμε ή να πληγώσουμε άλλους προκειμένου να έρθει η νέμεσις και η κάθαρσης? Διότι θα σας πω ότι ένας νέος 18-19 θα πει, όσο βαρύ και αν σας ακουστεί, εγώ έναν Θεό τιμωρώ, δεν τον θέλω. Θέλω έναν Θεό παρηγορητικό, έναν Θεό που να μπορεί να μου πει δύο κουβέντες που να με στηρίξουν, ένα Θεό που να μιλήσει στην ψυχή μου. Αν είναι να με τιμωρεί για να έλθει μετά η ευλογία, δεν το θέλω. Δεν τιμωρεί ο Θεός. Ούκ έστην αίτιος των κακών ο Θεός, έγραψε ο Μέγας Βασίλειας. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε με μια άλλη γλώσσα, την οποία την καταλαβαίνει περισσότερο ο κόσμος, ο δικός μας ο Καζαντζάκης γράφει ότι το μέγιστον αμάρτημα είναι η καλοπέραση. Αυτή την καλοπέραση οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Την καλοπέραση. Δεν μας τιμωρεί ο Θεός. Και μάλιστα αυτές οι μέρες του Αγίου Δωδεκαημέρου των εορτών φανερώνουν τις συγκαταβάσεις του Θεού, όλες οι εορτές, τα Χριστούγεννα που περάσαμε, η πρωτοχρονιά που έρχεται, τα Θεοφάνεια μετά από μερικές μέρες. Είναι εορτές της Θείας Συγκαταβάσεως. Και τι θέλει από εμάς ο Θεός? Δικά του ήταν όλα τα έξοδα. Όλα τα πλήρωσε αυτός. Ένα θέλει από μας, να μην τον εμποδίζουμε να μας ευεργετεί.
Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Η κρίση δεν προήλθε από τον Θεό. Πολλές κρίσεις υπάρχουν στη ζωή μας. Το γένος μας ιδιαίτερα πλήρωσε πολλές κρίσεις. Βίωσε πολλές κρίσεις. Και μακάρι να είναι τούτη η τελευταία που θα βιώσουμε. Άλλες είναι οι κρίσεις στις οποίες πρέπει να σταματούμε. Δεν πρέπει να μένουμε στο αποτέλεσμα. Τι φταίει, ποιος φταίει. Και να μην σηκώνουμε το χέρι μας να δείχνουμε τους άλλους. Αλλά αυτό το χέρι να γυρίζει στον εαυτό μας. Τι φταίω εγώ, γιατί όλοι μας φταίμε. Δεν είναι καιρός να αποδίδουμε ευθύνες στους άλλους. Είναι καιρός να κάνω την αυτοκριτική μου. Τι φταίω εγώ, γιατί όλοι φταίμε. Αν θέλετε, όλοι χρησιμοποιήσαμε το μοχλό της εξουσίας για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Να διορίσουμε τα παιδιά μας, να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Τώρα μας φταίνε οι άλλοι. Φταίνε και οι άλλοι, αλλά φταίω και εγώ προσωπικά. Τι φταίω εγώ. Αυτό το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί πρέπει να το αναλάβω και αν θέλετε πρέπει να διορθωθώ. Αυτή η καλοπέραση, ο ευδαιμονισμός, η υπερκατανάλωση, ο αμοραλισμός, αν θέλετε η ειδωλοποίηση του πλούτου. Νομίζαμε ότι με την ειδωλοποίηση αυτή του πλούτου, τα νέα είδωλα τα προσκυνήσαμε, ότι θα εξασφαλίζαμε την ευτυχία μας. Την ευτυχία μας. Κι όμως καταραίει αυτή σήμερα η ειδωλοποίηση. Τα είδωλα καταραίουν σαν ένας χάρτινος πύργος. Τα κενά μας είναι πολλά, υπαρξιακά κενά. Και συμμερίζομαι την άποψή σας ότι τι θα πούμε στα παιδιά μας σήμερα. Τα παιδιά μας που είναι χαριτωμένα, που έχουν σπουδές, που έχουν περιεχόμενο, που έχουν έντονα τα ζώπηρα και τις φιλογένειες, της ανθρωπιάς, της φιλαδέλφειας. Τι θα πούμε σε αυτά τα παιδιά. Όταν εμείς οι μεγαλύτεροι με την υποκρισία μας, με την ασυνέπειά μας, τον ευδαιμονισμό μας, τα οδηγήσαμε σε αυτό το δρόμο και όλα τα αποθυμένα μας, τις ανασφάλειές μας, τις αποθέσαμε στα παιδιά μας. Βλέπω ότι επιμένετε εμφατικά στην εισαγωγή μας, γιατί θα συζητήσουμε για τα πολλά πρόσωπα της κρίσης και τα βαθύτερα αίτια, στην καλοπέραση, τον ευδαιμονισμό, τη συνευθύνη. Να τολμήσω να σας ρωτήσω, δηλαδή συμμερίζεστε την άποψη μεγάλου Έλληνα πολιτικού ότι μαζί τα φάγαμε? Γιατί έχω την αίσθηση ότι η δικιά μας προσλαμβάνουσα του απλού πολίτη, του απλού λαού αν θέλετε, είναι διαφορετική. Δηλαδή, ακόμη κι αν εκμαυλίστηκε η κοινωνία στις τρεις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες, ο εκμαυλιστής δεν μπορεί να έχει ακριβώς το ίδιο μερτικό ευθύνης με τον εκμαυλισθέντα. Ή έχετε την άποψη ότι και οι δυο είναι εξίσου συνυπεύθυνοι? Εγώ να δεχτώ αυτό που είπατε. Πώς θα διορίσω το κοπέλι μου στο δημόσιο? Πώς θα κάνω τη δουλειά μου? Αλλά μήπως αυτό ήταν εν είδη αντιδόρου? Πώς θα κλέψω το κράτος? Πώς θα κλέψω το κράτος? Εν είδη όμως αντιδόρου, σεβασμιότατε, από ένα κράτος και ένα κατεστημένο πολιτικό-οικονομικό που περνούσε καλά και έδινε και τα ψυχία για να με έχει συνένοχο. Η φράση του πολιτικού ότι μαζί τα φάγαμε δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Διότι δεν τα φαγεί ο λαός αυτά τα πράγματα. Τα φάγανε ορισμένοι. Δεν τα φάγει ο λαός. Ο λαός δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται. Και όλα όσα συμβαίνουν έχουν πληγώσει το αίσθημα, το φιλότιμο του λαού μας. Ο λαός μας είναι υπερήφανος. Αλλά η αγωγή που δώσαμε στα παιδιά μας, η αγωγή, το μοντέλο της εποχής μας. Φτιάξαμε ένα άνθρωπο, μια παιδεία, η παιδεία μας. Τι είναι η παιδεία μας σήμερα? Τι μοντέλο θέλουμε για τα παιδιά μας? Ποια είναι τα αντισώματα της κοινωνίας σε αυτόν τον εκχυδαϊσμό? Όλοι οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι φυλακισμένοι στα ίδια τα σπίτια τους. Τους οδήγησαν, τους εξώθησαν να παίρνουν δάνεια. Δάνεια. Μάλιστα οι τράπεζες τους κάθε βράδυ δεν τους άφηναν ήσυχους. Πάρτε δάνειο, πάρτε δάνειο. Παροχές, παροχές, παροχές. Τώρα ήρθαν οι συντάξεις, περικόπηκαν. Οι μισθοί περικόπηκαν. Η ενεργεία μπήκε στα σπίτια. Δεν έχουν οι άνθρωποι να δώσουν τις δόσεις των δανείων. Τι θα γίνουν οι άνθρωποι αυτοί, στα σπίτια μέσα φυλακισμένοι. Κάθε οικογένεια ζει το προσωπικό της δράμα. Είναι το μοντέλο της κοινωνίας. Πιστεύω ότι το όλο σύστημα, όχι μόνο της Ελλάδος, το όλο σύστημα μας οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση. Σε αυτόν, αν θέλετε, τον ευτελισμό του ανθρωπίνου προσώπου. Εγώ βλέπω περισσότερο την υποτίμηση στο ανθρώπινο πρόσωπο. Μας ήθελε μια γέλη, μας ήθελε μια μάζα, ένα σύνολο. Ευτελιστήκαμε ως πρόσωπα. Και γι' αυτό σήμερα το πρόβλημα της κοινωνίας μας, εγώ φοβούμαι πάρα πολύ, φοβούμαι το φαινόμενο της κατάθλιψης. Έχουμε φαινόμενα πάρα πολλών ανθρώπων που έχουν χάσει τη χαρά τους, την ελπίδα τους, δεν χαίρονται, απειλούνται οι άνθρωποι. Υπάρχει μια τρομοκρατία στους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ οι αντοχές τους. Φοβάμαι, το ξαναλέω, ότι τα επόμενα χρόνια θα ζήσουμε μεγάλα οικογενειακά δράματα. Η κατάθλιψη θα μπει στη ζωή μας, τα ψυχοφάρμακα θα μπουν στα σπίτια μας. Έχετε δηλαδή την αίσθηση, σεβασμιότατε, ότι η οικονομική κρίση είναι το επιφαινόμενο. Ναι, ναι. Πίσω από αυτό ουσιαστικά έχουμε ναι. μια κρίση ναι, ναι. κάθε μορφής αξιών. Δεν χρωστάει η Ελλάδα. Δεν χρωστάει η Ελλάδα περισσότερο. Ναι, οι δανειστές άλλα λένε βέβαια και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ότι είμαστε τεμπέλιδες, μπαταξίδες, ακαμάτιδες. Κακό τέλος θα έχουν αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι προφήτης ούτε ιός προφήτου, αλλά αυτό που φέραμε πανηγυρικά στην Ελλάδα για να μας σώσει θα φύγει νύχτα. Δεν θα μας σώσει τελικά. Εμείς πρέπει να σωθούμε μόνοι μας, δεν θα μας σώσουν οι άλλοι. Μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Δεν χρωστάει η Ελλάδα αναλογικά περισσότερα από ό,τι χρωστούν άλλες χώρες. Εμείς βρεθήκαμε σε ένα κυκλώνα, σε ένα τυφώνα. Μπήκαμε σε αυτό τον τυφώνα για να παιχτούν κάποια άλλα, τέλος πάντων, σχέδια. Και ζούμε αυτό το δράμα. Γίνεται ένας αγώνας, μια προσπάθεια. Βλέπω σήμερα γίνεται μια προσπάθεια να γερμανοποιηθεί η Ευρώπη. Προσπαθεί για τρίτη φορά να το κάνει. Δεν ξέρω αν τα καταφέρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν καταφέρει. Αλλά αυτά τα φαινόμενα της λεγόμενης νέας εποχής, της παγκοσμιοποίησης, όλα αυτά, με ένα ασθενές νόμισμα, ευάλωτο, χωρίς να υπάρχει μια οικονομία ενιαία, πιστέψαμε στην Ευρώπη, στην έννοια Ευρώπη, ότι θα μας φέρει χρυσά κουτάλια και σήμερα δοκιμαστήκαμε. Τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι, άσχετα αν δεν το λένε, ζηλεύουν τη δραχμή. Ξαναγυρίζουμε στη δραχμή. Δηλαδή, στη σκέψη όλων των ανθρώπων είναι τι ωραία που περνούσαμε με τη δραχμή. Το πιστεύετε αυτό? Γιατί το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό άλλα μας λέει. Ναι, τυχόν επιστροφή στη δραχμή. Σημαίνει αλβανοποίηση της Ελλάδας, σημαίνει καταστροφή, σημαίνει άλλα εγώ πράγματα. Δεν είμαι οικονομολόγος. Όχι, όχι, δεν ρωτώ οικονομικά. Και ακριβώς όμως επειδή συναντάτε κάθε μέρα τον απλό πολίτη, θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι ο ευσεβής πόθος, ο κρυφός πόθος είναι η επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα? Όχι. Όχι. Δεν λέτε αυτό, λέτε όμως ότι συγκρίνοντας... Ναι, όχι, δεν το λέμε γιατί δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες. Διότι αν γυρίσουμε στη δραχμή δεν ξέρουμε τι πιέσεις θα δεχθούμε για να αφανιστούμε. Διότι μια οικονομική κατάρρευση φέρνει και μια εθνική συρρήκνωση. Φέρνει άλλα προβλήματα. Φέρνει εθνικές συμφορές. Πάντως βρίσκεται... Προηγούνται οι οικονομικές κρίσεις και έρχονται οι εθνικές συμφορές. Αλλά στη σκέψη των περισσότερων Ελλήνων αυτή την ώρα είναι τούτο ότι... Τι ωραία που περνούσαμε με τη δραχμή μας. Αλλά μας οδήγησαν σε ένα ενιαίο νόμισμα ότι έρχεται η άνοιξη της οικονομίας,
Αλλά αυτή η άνοιξη της οικονομίας, η οποία κράτησε περίπου 15-20 χρόνια, τώρα μας γυρίζει πίσω, μας γονατίζει και μας φέρνει σε μια δυστυχία μεγαλύτερη από εκείνη που έζησαν οι γονείς μας στην κατοχή. Και εμείς ακόμα εδώ δεν την βιώσαμε την κρίση. Στην Κρήτη λέτε. Βέβαια, η κρίση έρχεται. Εμείς, καμιά φορά τους λέγω, γελώντας το λέω, ότι αν δω να κυκλοφορούν 2-3 αυτοκίνητα την ημέρα, θα πιστέψω ότι υπάρχει κρίση. Αλλά αφού κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα, ακόμα δεν άρχισε η κρίση σε εμάς. Θέλω να το κρατήσω αυτό. Πείτε μου, κατά τη γνώμη σας, είναι το τέλος πλασματικών βεβαιοτήτων μιας Ευρώπης που φαντάζομαι ότι κι εσείς θα θέλατε να είναι ενωμένη σε επίπεδο λαών, αλλά πάντως αυτή η Ευρώπη μάλλον ήταν περισσότερο ενωμένη σε επίπεδο τραπεζών, ως φαίνεται. Ναι, όμως θεωρείτε ότι τελειώνουν αυτές οι βεβαιότητες? Ήταν μια ομοσπονδία που έγινε για άλλους λόγους. Εγώ παρατηρώ ότι με πλασματικά στοιχεία μπήκανε οι περισσότερες χώρες, τουλάχιστον εκεί, στην ενιαία αυτή η οικονομική πολιτική της Ευρώπης. Δεν βλέπω να λειτουργεί. Δεν βλέπω να λειτουργεί αποτελεσματικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν μας βοήθησε η ενιαία Ευρώπη στα εθνικά μας θέματα. Το κυπριακό μας δεν λύθηκε. Τα ελληνοτουρκικά μας δεν λύθηκαν. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα με τα Σκόπια. Δεν μας βοήθησε η Ευρώπη. Αλλά κυρίως το κυπριακό μας πρόβλημα. Παρά το λύσουμε. Νομίζω ότι μας βοήθησε. Από την άλλη μεριά, αυτή η οικονομία μας, το ότι παίρναμε δανεικά για να ζήσουμε, τώρα θα τα πληρώσουμε. Υποθηκεύσαμε. Το να υποθηκεύσω το μέλλον μου, εντάξει, έχω την ευθύνη. Αλλά το να υποθηκεύσω το μέλλον των παιδιών, το μέλλον της Ελλάδος, δεν νομίζω ότι αυτό μας τιμάει. Δεν τιμά τη γενιά μας. Πείτε μου κάτι. Δεν τιμάει, λέτε, τη γενιά μας. Πείτε μου κάτι, Σεβασμιότατε. Αυτή η πολυεπίπεδη κρίση έχει κάποια σημεία καμπής. Ένα είναι το πολιτικό σύστημα. Πολλοί κόσμος λέει ότι πλέον είναι γυμνό, πιάνεται στην κυριολεξία από τα μαλλιά του, έχει κλείσει τον κύκλο του, αλλά συγχωρέστε με, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ότι αυτό το ίδιο σύστημα που μας έφερε εδώ που μας έφερε, όπως λέει ο πολίτης, είναι το ίδιο που διαχειρίζεται την κατάσταση. Θεωρείτε ότι έχει κλείσει ο κύκλος αυτού του πολιτικού συστήματος? Δεν μπορεί αυτό το πολιτικό σύστημα να λύσει το πρόβλημα. Δεν μπορεί να το λύσει. Γιατί είναι μέρος, αν θέλετε, το κύριο μέρος του προβλήματος. Δεν μπορεί να το λύσει. Γίνεται μία ανακύκληση του προβλήματος. Εγώ βλέπω ότι όσες αλλαγές και να γίνουν με τα ίδια πρόσωπα, δεν μπορεί να λυθεί. Ο κόσμος περιμένει μια νέα γενιά. Μια νέα γενιά. Περιμένει ανθρώπους που να έχουν όραμα. Οι πολιτικοί μας δεν είχαν όραμα. Ήταν οι μερομίσθιοι της εξουσίας, πελατειακές σχέσεις, τίποτα περισσότερο. Θέλουμε πολιτικούς με όραμα. Πού θα τους βρούμε? Νομίζω ότι υπάρχουν. Αλλά το σύστημα δεν ξέρω, η διαπλοκή δεν γνωρίζω αν ευνοεί αυτήν την ανάδειξη των ηγετών. Δεν έχουμε ηγέτες, αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δεν έχει ηγέτες. Εγώ βλέπω και στην Ευρώπη και γενικότερα. Υπάρχει. Πού είναι οι ηγέτες αυτοί? Αλλά σήμερα η πολιτική μας εδώ, βλέπετε, όλοι μας δώσαμε μεγάλες ελπίδες στη νέα κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι και αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Με το ίδιο υλικό δεν μπορεί να προχωρήσει. Ο λαός περιμένει κάτι άλλο. Περιμένει ένα όραμα. Υπάρχουν αντιστάσεις. Ο ελληνικός λαός πέρασε δυσκολότερα. Το φιλότιμο πρέπει να κεντρήσουμε του Έλληνα. Και αν θέλετε κάτι περισσότερο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό του απανταχού ελληνισμού. Τα χρήματα μπορούν να βρεθούν, όσα και αν είναι. Υπάρχουν Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο που μπορούν να τα μαζέψουν αυτά τα χρήματα, να τα δώσουμε και να ξεπαστρέψουμε το χρέος μας. Αλλά θέλουμε ηγέτες. Ποιοι είναι αυτοί οι ηγέτες? Πώς μπορεί να έχει κανείς εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα το οποίο βλέπει ότι επικρατεί μια φαυλοκρατία, μια διαφθορά. Το βλέπουμε.
πώς μπορεί να εμπιστευτεί ο Έλληνας αυτό το σύστημα. Όταν παλαιότερα ο βουλευτής για να γίνει έμπαινε πλούσιος ή κατέληγε φτωχός στην ψάφα. Σήμερα έχουμε το αντίθετο. Το αντίθετο. Δεν τον διέφερε το να γίνει πλούσιος. Τον ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πληγώνομαι πολύ όταν βλέπω να ευτελίζεται η πατρίδα μας. Παλότερα λέγαμε η Ελλάδα. Πατρίδα μου. Και δακρύζαμε. Σήμερα η Ελλάδα. Δεν είναι διεφθαρμένη η πατρίδα μας. Η πατρίδα μας είναι τιμημένη. Την πατρίδα μας, την Ελλάδα, να μην δεχόμαστε να την κατηγορούν. Όπως δεν ανεχόμαστε να κατηγορούν τη μητέρα μας. Έτσι δεν πρέπει να ανεχόμαστε να κατηγορούν την πατρίδα μας. Και πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε να υπερβεί αυτή την κρίση η πατρίδα μας. Μπορεί να την υπερβεί. Και αν θέλετε μπορεί να δώσει ένα μοντέλο υπέρβασης πανανθρώπινα. Είναι εύκολο, θα σας πει κάποιος. Σωστά το λέτε. Θα ήθελα την πατρίδα μου να την υπερασπίζομαι με τον ίδιο τρόπο που υπερασπίζομαι τη μητέρα μου. Θα σου πει όμως ο μέσος πολίτης. Μα όταν εδώ ο πολιτικός, αποδεδειγμένα, το λένε οι ξένοι, έχει λαδωθεί, έχει μιζαριστεί, ποια πατρίδα είναι υπερασπιστή? Το βαλάντιό του υπερασπίζεται. Ξέρετε ότι στη Γερμανία, την οποία εγκαλούμε για πάρα πολλά, για τη στιγμή κατοχή που θέλει να επιβάλλει, το νέο σύστημα που θέλει να επιβάλλει, και θα έρθουμε σε αυτό το νέο σύστημα γιατί αφορά ακόμη και την περιοχή του Λασιθίου. Αλλά αυτή η Γερμανία δίκασε όσους αποδεδειγμένα πλήρωναν μίζες στο ελληνικό δημόσιο και σε πολιτικούς. Τους δίκασε. Στην Ελλάδα δεν συνέβη αυτό. Όλοι παραδέχονται ότι κάποιοι τα πήραν. Θέλω να σας πω, ποιο πολιτικό σύστημα σεβασμιότατε να υπερασπιστεί αυτή την πατρίδα όταν θα έχει λίστες η κάθε κυρία Μέρκελ ο Τάδε πήρε τόσα, ο Δίνα πήρε τόσα? Εντάξει, εγώ συμφωνώ. Το απορρίπτουμε. Να δούμε ποιοι είναι οι καθαροί, ποιοι είναι οι τίμοι. Υπάρχουν και τίμοι πολιτικοί. Δεν μπορούμε συλλήβδιν όλους να τους απορρίψουμε και να τους μηδενίσουμε. Υπάρχουν τίμοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τα πάντα για την πατρίδα. Αλλά υπάρχουν δυνάμεις μέσα στον ελληνικό λαό. Δεν εμπιστεύεται ο λαός το πολιτικό αυτό σύστημα. Επανέρχομαι. Με αυτό το πολιτικό σύστημα δεν θα υπερβούμε την κρίση. Δεν θα δώσει τη λύση αυτήν την ώρα. Οι εκλογές. Οι εκλογές δεν θα δώσουν τη λύση. Θα γίνεται μία ανακύκληση του προβλήματος. Και αν θέλετε, ο ένας θα κατηγορεί τον άλλο. Και ο λαός πώς θα μιλήσει για να επέρθει η κάθαρση, αν δεν γίνουν εκλογές, θα σας πει κάποιος. Κάποιοι δεν θα υφαρπάζουν την όποια του φωνή στο όνομα του λαού, στο διηνεκές να κάνουν κουμάντο. Από αυτούς που εσείς περιγράφετε. Να αλλάξουν οι νόμοι. Δεν μπορούν οι βουλευτές να έχουν ασυλία αυτοί που τα κλέβουν και να είναι έξω. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο. Εμείς να φύγουμε. Αν εμείς είμαστε διεφθαρμένοι, η γενιά μας να φύγει. Αν εμείς αποτύχαμε να φύγουμε. Να μας απορρίψει ο κόσμος. Τα παιδιά μας μπορούν. Υπάρχουν δυνάμεις αντίστασης. Υπάρχουν υγιεί αντισώματα μέσα στο λαό. Μια νέα γενιά πρέπει να προέλθει. Όπως είχαμε τη γενιά του Πολυτεχνείου. Έτσι μπορεί αυτή η κρίση να είναι, επανέρχομαι, να είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία ανανέωσης, επέκτασης της Ελλάδος. Μπορεί η Ελλάδα μας να αναγεννηθεί. Υπάρχουν σήμερα δυνάμεις και μέσα και απ' έξω από την Ελλάδα που μπορούν να βοηθήσουν την πατρίδα μας σε αυτή. Είναι μια εθνική συστράτευση που πρέπει να γίνει. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, όραμα και να βρεθούν μερικοί άνθρωποι προς Θεού. Δεν μιλάω για άλλες καταστάσεις, μην παρεξηγηθώ. Όχι. Αλλά μπορούμε σήμερα να βρούμε τη συνισταμένη, αυτό που μας ενώνει. Ποιο είναι αυτό? Η αγάπη μας για την πατρίδα. Μπορούμε μέσα από ένα σύστημα πολιτικό το οποίο να προστατεύει, να μας προστατεύει από τη διαφθορά, να μας προστατεύει από άλλες καταστάσεις, να συγκεντρώσουμε ανθρώπους και αν θέλετε να αξιοποιήσουμε το φιλότιμο, τη φιλογένεια,
την ανωτερότητα του Έλληνα. Μπορούμε να την υπερβούμε την κρίση. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό. Είναι περισσότερο ηθικό και εθνικό. Έτσι το βλέπω. Θέλω να το κρατήσετε. Θέλω να πάμε στην πρώτη αναγκαία διακοπή. Νομίζω ότι η εκπομπή ξεκίνησε με πολλές ελπίδες ως μήνυμα από την πλευρά σας, Σεβασμιότατε. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε εδώ στη Νεάπολη, στην συνομιλία μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου. Παραμονή της παραμονής αλλαγής του χρόνου, δηλαδή Παρασκευή βράδυ, 30 του μήνα. Σεβασμιότατε, κράτησα τρία σημεία και θέλω αμέσως μετά σιγά σιγά να πάμε και στον άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν έχει ηγέτες, είπατε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα σήμερα, δεν έχει ηγέτες η Ευρώπη. Να τολμήσω να ρωτήσω, αν τελικά η ηγεσία του χρήματος επέβαλε τη γραμμή της σε αντίστοιξη με ό,τι έπραξε ο Χριστός με το φραγγέλιο, σπάζοντας τα μικρομάγαζα των αργυραμιβών έξω από τον ναό του Σολομώντα. Δηλαδή ουσιαστικά σήμερα έχουμε, να το πω έτσι, τον αντίλογο, τον νικητήριο του μαμονά, του χρήματος, όλα τα έχει καθυποτάξει, ακόμη και τις πολιτικές ελίτ της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Το χρήμα είναι μια μεγάλη δύναμη. Είναι μια μεγάλη δύναμη. Μέσα από το χρήμα ελέγχεται όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Το χρήμα κυβερνάει. Και γι' αυτό, σε αυτή την κρίση, βλέπετε, τι έκανε αυτή η κρίση. Πηγαίνω σε αυτό που είπατε. Ο Χριστός ανέτρεψε τις τράπεζες των κολυβιστών. Αυτή λοιπόν η κρίση έκανε το ίδιο ότι έκανε ο Χριστός. Ανέτρεψε τις τράπεζες, τα χρηματιστήρια. Τα ανεκάτεψε. Και γι' αυτό ήρθε αυτή η κρίση. Είναι μια άλλη ανατροπή. Έχουμε μια χρηματιστηριακή οικονομία. Και αυτή η χρηματιστηριακή οικονομία έχει μετατρέψει τον κόσμο σε ένα καζίνο. Ένα καζίνο. Ποιος μπορεί να την παρακολουθήσει αυτή την οικονομία σήμερα? Δεν τη γνωρίζουμε. Δεν την καταλαβαίνουμε. Πάμε να σώσουμε τις τράπεζες και αφήσαμε τον άνθρωπο. Αφήσαμε τον άνθρωπο. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά υποφέρει ο άνθρωπος. Όλος ο αγώνας της Ευρώπης είναι να σωθούν οι τράπεζες, να μην καταρρεύσει το σύστημα. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος υποφέρει. Ο κόσμος δοκιμάζεται. Εγώ ήμουν ευθύς εξ αρχής και το έλεγα σε όσους έβλεπα ότι μην πειράξετε τις συντάξεις. Προπάντων τις συντάξεις. Εντάξει, με τους μισθούς. Είχαν γίνει κάποιες πιέσεις μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα, εντάξει. Αλλά τη σύνταξη, μην την πειράξεις τη σύνταξη του ανθρώπου. Έχασε ο γέροντας και η γερόντισσα την αξιοπρέπειά του, ακόμη και για τα εγγόνια του, ε. Αν θέλετε δε να σας πω, αν δεν έχει φτάσει ακόμα η κρίση τόσο βαθιά, είναι γιατί κάποιες συντάξεις γερόντων ενισχύουν την οικογένεια και προπάντων τα εγγόνια, τα εγγόνια τους. Τα εγγονάκια πηγαίνουν στον παππού και στη γιαγιά και παίρνουν ό,τι αποθεματικό είχε αυτή η σύνταξη. Πήγαιναν, Σεβασμιότατε, δεν ξέρω πήγαινε. Πόσο ακόμη. Ναι. Πείτε μου και κάτι άλλο, σας παρακαλώ πολύ. Η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι σε συνθήκες κρίσης, ανά τους αιώνες, εκτός από μία ευκαιρία να υπερβούμε την κρίση, εμφανίζονται και οι τσαρλατάνοι σωτήρες της κρίσης. Ναι. Αυτοί δηλαδή που πουλάνε ελπίδα, αλλά εκμεταλλεύονται με χείριστο τρόπο τον απλό πολίτη, το λαό να το πω έτσι, και τη φτωχολογιά, αυτοί που υπόσχονται δεν ξέρω και εγώ τι, που τον, ουσιαστικά τον εκμαυλίζουν με άλλο τρόπο. Δηλαδή, μην παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου,
Εγώ είμαι η σωτηρία σου, θα σε σώσω εγώ. Έχω τη μαγική συνταγή. Και μετά σου κάθονται στον καφά. Στην Ελλάδα έχουμε τέτοια εμπειρία. Σας φοβίζει αυτό το ενδεχόμενο. Σε μια κοινωνία δηλαδή που δεν έχει κοινωνικό ιστό πια, συνεκτικό. Που κατακριμίζονται τα πάντα. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο η όποια λύση να είναι απάτη, τσαρλατανισμός, μαύρη λύση να το πω, ναι, αλλά να προβάλλεται ως λύση. Ναι. Δεν υπάρχει ουσιαστική κρίση. Είναι εισαγόμενη, είναι σκόπιμη η κρίση. Και να κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους. Αυτή η κρίση θα κάνει πολλούς ανθρώπους πλουσίους. Εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή. Παίζουν με τη δυστυχία του λαού. Παίζουν. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Είναι το χρήμα, το χρήμα. Αλλάζει χέρια, αλλάζει χέρια. Αυτό όμως θα δημιουργήσει η αδικία της φτώχειας. Είναι η μεγαλύτερη ατομική βόμβα στα θεμέλια της ανθρωπότητας. Αυτό φοβάμαι. Την αδικία, τον πόνο των ανθρώπων. Κάποια στιγμή αυτή η ήρεμη δύναμη που είναι ο λαός δεν μπορεί να κρατηθεί. Δεν μπορεί να κρατηθεί. Ο άλλος όταν πεινάει δεν σέβεται ούτε τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Και υπάρχουν και εδώ, μπορώ να σας το μαρτυρήσω. Πολλές φορές τα βράδια που δεν έχω ύπνο, βλέπω ανθρώπους που πηγαίνουν στους κάδους των απορριμμάτων και εδώ, και ανακατεύουν. Έχουν ένα μηχανάκι, έχουν πίσω ένα καφάζι και ανακατεύουν. Αυτή η πείνα των ανθρώπων, η δυστυχία των ανθρώπων, κάποια στιγμή θα βγει. Θα έχουμε έκρηξη, φοβάστε. Σεβασμιότατε, σε αυτό το κλίμα βρίσκεται ότι ο άνθρωπος είναι ανέτοιμος, και μιλάω για τον Έλληνα. Σας έχω ακούσει σε δημόσιες εμφανίσεις σας, επ' αφορμή επαιτίων, εορτασμών, εδώ και 1,5 χρόνο, ουσιαστικά δεν φωνάζετε, κραυγάζετε. Λέτε δηλαδή ότι η κοινωνία καταραίει. Φοβάστε ότι μπορεί να καταρρεύσει η ίδια η χώρα. Φοβάστε για την ίδια την Κρήτη. Μιλάτε για την υποβάθμιση διαρκώς υπηρεσιών και εδώ στο Λασίθι και στη Νεάπολη και λέτε ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά προήμιο μιας αποσύνθεσης. Ρωτώ, ένας άνθρωπος που είναι σε αυτό το σύστημα μαθημένος 30 χρόνια, δηλαδή ανέτοιμος, είναι εύκολο να κάνει υπέρβαση? Όχι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Βιώνουμε μία μεταβατική περίοδο. Πάρα πολύ δύσκολη. Έχει αποσαθρωθεί ο κοινωνικός ιστός. Είναι πολύ χαλαρός ο κοινωνικός ιστός. Κάναμε το λάθος ότι θέλαμε να ομογενοποιήσουμε τις πόλεις και δημιουργήσαμε κάποιες βαθμίδες να διαλύσουμε τα χωριά μας. Καταρχάς ξεκινήσαμε από τον Καποδίστρια, μετά πήγαμε στον Καλλικράτη, διαλύσαμε τα χωριά μας. Ήταν λάθος η φιλοσοφία της πολιτείας. Έπρεπε να στηρίξει τα χωριά. Ήταν λάθος αυτό. Δεν καλυτέρευσε, θα σας πει κάποιος, η ζωή? Όχι, αν όχι, δεν υπήρχε όχι, το οικονομικό πρόβλημα, όχι, δεν θα ήταν καλύτερα? Όχι, 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 όχι. Τα χωριά μας έπρεπε να τα στηρίξουμε. Τα χωριά μας. Και σε αυτή την κρίση, την ουσιαστική βοήθεια θα την προσφέρουν τα χωριά. Πάρα πολλοί άνθρωποι από τις πόλεις που ζουν και αν θα μείνουν εκεί θα πεινάσουν, θα φύγουν για τα χωριά τους. Στα χωριά έχουμε άλλες δυνατότητες υπέρβασης της κρίσης. Αν παράγουμε όμως, γιατί σήμερα δεν παράγει κανείς, μας λένε. Μπορούμε. Τα έχουμε εγκαταλείψει. Μπορούμε. Δεν έχουν τιμές. Μπορούμε. Μπορούμε. Δεν χρειάζεται να κερδίζουμε. Αλλά χρειάζεται να επιβιώνουμε. Και μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωριά μας. Και αν θέλετε μπορούμε να ζήσουμε και μια ποιότητα ζωής στο χωριό μας που δεν την έχουμε στην πόλη με την ανασφάλεια που ζούμε, αν θέλετε, και πολλά άλλα πράγματα. Mm-hmm. Τούτη η κρίση θα οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στα χωριά μας. Τα χωριά μας είναι ευλογημένα. Τα χωριά μας έδωσαν ανθρώπους. Ό,τι έχουμε το έχουμε από τα χωριά μας. Ο Χριστός μας γεννήθηκε σε χωριό για να ευλογήσει το χωριό. Θα μπορούσε να γεννηθεί στα Ιεροσόλυμα, στην Αθήνα, στη Ρώμη, στις μεγάλες πόλεις εκείνα. Άρα θεωρείτε ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για επανακαθορισμό, ναι, της ίδιας σχέσης του ανθρώπου με τη λάθος, ζωή του? Ήταν, ναι, ήταν λάθος ο Καλλικράτης και λάθος ο Καποδίστριας, όπως έγινε.
Εντάξει, έπρεπε να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις. Προφανώς. Αλλά ο Καλλικράτης, όπως έγινε, έβαλε την ταφόπλακα των χωριών μας. Την ταφόπλακα. Οπότε, συμμερίζεστε την άποψη ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είμαστε ένας λαός που το ένα μετά το άλλο, τα όπλα του, τα εφόδια του, του τα έχουν ακυρώσει, ναι, του τα έχουν εξουδετερώσει. Έχει χαθεί η αγροτική παραγωγή. Έχει διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Δεν πάει καλά το ζήτημα της εκπαίδευσης. Έχουμε μάθει στη φιλαργυρία, στον ευδαιμονισμό, σύμφωνοι. Άρα πάμε ανοχήρωτοι στον πόλεμο. Συνηθίζω να λέω ότι ο Θεός σώζει χαμένους. Πρέπει να χαθούμε για να σωθούμε. Χωρίσε μου, ουδίναστε ποιήν ουδέν. Δεν εννοώ ότι πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το Θεό, αλλά οι δικές μας δυνάμεις δεν φτάνουν. Και είναι μια ώρα να πιστέψει ο άνθρωπος ότι οι χαμοθεοί δεν σώζουν. Ο υπεράνθρωπος που φτιάξαμε, αυτό το είδωλο που το λατρέψαμε, δεν μας σώζει. Υπάρχει και κάποιος που έκλεινε ουρανούς και ήρθε στη γη για μας και έγινε άνθρωπος για μας. Ντύθηκε την ευτέλεια της ανθρώπινης φύσης. Περπάτησε ανάμεσά μας. Έδωσε αξία στο ανθρώπινο πρόσωπο. Μας εμφύσισε την πνοή της ζωής. Και μας είπε πως με τη ζωή του, αν πάει κανείς στη Βηθλέμ και στο Γολγοθά, εκεί θα πάρει την απάντηση. Την αποξένωση, την περιφρόνηση στο Θεό. Πόσο με συγκινεί το σπήλαιο της Βηθλέμ. Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη που εκπέμπει το σπήλαιο. Απέρριψε τα πάντα ένας Θεός. Γεννήθηκε εκεί. Μόνος. Μόνος. Τίποτα. Μέσα στην παγερότητα της νύχτας. Μας λείπει ταπεινότητα, πιστεύετε? Ναι. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι αυτός ο Θεός προσέλαβε το θάνατο. Και απάντησε ότι έσχατος εχθρός στη ζωή μας καταργείται ο θάνατος. Τρία πράγματα, λένε οι πατέρες, βιώθηκαν μέσα στην ησυχία της πλάσεως και του Θεού. Ο Ευαγγελισμός, δεν τον πήρε χαμπάρι ούτε ο δαίμονας. Η γέννηση του Χριστού, δεν την πήρε χαμπάρι ούτε ο δαίμονας. Και η ταφή του Χριστού, ο θάνατος του Χριστού, δεν την πήρε χαμπάρι ούτε ο δαίμονας. Τρία μυστήρια τα οποία βιώθηκαν εν σιγή. Είναι λοιπόν μια ώρα κι εμείς να βιώσουμε αυτό το μυστήριο της ζωής μας εν σιγή και να πιστέψουμε πως όλα δεν τελειώνουν εδώ και ότι όλα δεν εξαρτώνται μόνο από μας. Όχι. Γιατί εμείς ζούμε μια αορασία. Κόψαμε τις γέφυρες με το επέκεινα. Και αυτό φαίνεται στην προσωπική μας ζωή. Mm-hmm. Αλλοτριώθηκαν οι σχέσεις μας. Όταν η σχέση μου με το Θεό δεν είναι αληθινή και η σχέση μαζί σου δεν είναι αληθινή, γι' αυτό υπάρχουν τόσα οικογενειακά δράματα. Δηλαδή η ζωή μας είναι ένας σταυρός. Η κάθετη και η οριζόντια σχέση. Αν δεν υπάρχει η κάθετη, η οριζόντια δεν είναι αληθινή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Επιχειρώ να προσγειώσω λίγο τη συζήτηση στην επικαιρότητα, την πεζή, παρότι ο λόγος σας είναι εξαιρετικός τέτοια βραδιά και νομίζω ότι κουμπώνει απόλυτα με το πνεύμα των τελευταίων ωρών του 11. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, ένας νέος άνθρωπος στην Ελλάδα, στην Κρήτη του σήμερα, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία προοπτική, σεβασμιότατα. Το ξέρω ότι μιλάτε με πολλά νέα παιδιά. Και έχει και την ιδιοποιώ διαφορά με τα νιάτα του 50 ή του 60, ότι δεν είναι ένας ανειδίκευτος νέος. Το είπατε εσείς. Είναι ένας απόλυτα εξειδικευμένος γνωστικά νέος και δεν έχει καμία τύχη. Τι να σκεφτεί? Να σκεφτεί να φύγει και να ρίξει μαύρη πέτρα σε έναν τόπο που ουσιαστικά τον διώχνει, έτσι όπως τον έφτιαξαν οι προηγούμενες γενιές. Σύμφωνοι, αλλά τουλάχιστον το 50 το 60 έφευγαν ανειδίκευτοι, πήγαιναν στη Γερμανία, πήγαιναν στην Αμερική, στην Αυστραλία. Ανειδίκευτοι, το τονίζω αυτό, γινόντουσαν προκομμένοι νοικοκυρέοι, επέστρεφαν και με χρήμα. Σήμερα
θα φύγουν ως εργάτες απόλυτα μορφωμένα πρόσωπα. Δεν δίδει τη λύση η φυγή. Η φυγομαχία. Δεν γίνεται. Άρα λέτε μάχη εδώ. Ναι, βέβαια. Εδώ. Αντιστάσεις εδώ. Ελπίδα εδώ. Μπορούμε να τα υπερβούμε όλα αυτά. Το ξαναλέω. Μπορούμε. Μπορεί ο καθένας μας να κάνει την αυτοκριτική του. Αν θέλετε όλοι μας από χαμηλά να δώσουμε τα χέρια, μάλλον τις καρδιές, να αναστήσουμε τις τοπικές κοινωνίες, την ενότητα, την αλληλοπεριχώρηση, τον αλληλοσεβασμό, τη συγκλήρωση, το συγκριτισμό μας εδώ στην Κρήτη. Mm. Όλα αυτά μπορούμε να τα κερδίσουμε. Και ό,τι μεγάλο κερδίσαμε στο γένος μας, δεν το κερδίσαμε από τους πολιτικούς. Δεν το κερδίσαμε από ψηλά. Την ελευθερία μας. Την κερδίσαμε από τους ξυπόλυτους Έλληνες. Από τους ανθρώπους που δεν έχασαν το φιλότιμό τους. Δεν έχασαν την αγάπη τους για την πατρίδα. Όλοι τους έλεγαν που πάτε. Οι μορφωμένοι είχαν φύγει. Εγώ περιμένω ότι τις αντιστάσεις των νέων ανθρώπων. Η αντίσταση χρειάζεται. Μια αντίσταση. Μια αντίσταση όσοι πρόβαλαν οι γονείς μας στην κατοχή. Μια αντίσταση είναι ένας πολύ μεγάλος εχθρός. Είναι αυτός. Πιο εύκολο όμως σήμερα η αντίσταση, γιατί κοιτάξτε, ο εχθρός το 40 ήταν ορατός. Ήταν η μπότα, ήταν το τάγκ, ήταν το όπλο. Σήμερα είναι αόρατος. Είναι αυτό που περιγράψατε. Οι άγνωστες δυνάμεις της αγοράς που με ένα πάτημα κουμπιού μπορεί να εξαφανίσουν ολόκληρες περιοχές οικονομικά, να τις ισοπεδώσουν. Είναι το ίδιο εύκολο σήμερα, ναι, να κάνεις αντίσταση. Ναι, πάντοτε οι καιροί είναι έτοιμοι για την αντίσταση. Εμένα με διδάσκει η πίστη μου ότι δεν νικά το πλήθος, νικάει ο ένας. Και αν θέλετε, μπορεί να νικήσει ο ένας ακόμη και με το θάνατό του. Οι Άγιοι κέρδισαν τον κόσμο. Τον κέρδισαν τον κόσμο. Θέλει και κουζουλάδα, που τον έλεγε ο Καζαντζάκης, θέλει και κουζουλάδα. Αυτή η ιστορία, θέλει, αυτή η περιπέτεια. Θέλει πίστη. Θέλει πίστη σε ένα όραμα. Θέλει πίστη. Πίστη. Ένας Άγιος μπήκε απέναντι σε μια αυτοκρατορία. Φυλακίστηκε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας νίκησαν. Ποιος ξέρει τους αυτοκράτορες. Ποιος ξέρει τους βασιλιάδες. Ποιος ξέρει τους ηγέτες. Αυτή είναι σήμερα ορόσημα. Οι Άγιοι. Σεβασμιότατε, έχετε πει σε μία ομιλία σας στον Άγιο Νικόλαο ότι αυτή η κρίση είναι επιφαινόμενο, αλλά με φοβίζει το μέλλον της ίδιας μου της χώρας με αυτά που συμβαίνουν και ελάχιστοι τα αντιλαμβάνονται. Φοβάμαι δηλαδή, είπατε, ότι τούτη εδώ τη φορά περνούμε μία από τις χειρότερες εμπειρίες στην ιστορία του έθνους και του γένους. Θεωρείτε ότι είναι οριακά τα πράγματα? Ναι, είναι δύσκολη στιγμή, είναι οριακή στιγμή. Διάβασα το βιβλίο του Κασιμάτη, το καθηγητή του Κασιμάτη, αυτά. Φοβήθηκα για αυτά που γράφει, για αυτές τις συμβάσεις, για όλα αυτά. Αλλά εγώ βλέπω ότι έχουν πέσει λίγο οι αντιστάσεις μας, η εθνική μας αξιοπρέπεια, η υπερηφάνεια. Ζούμε την καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Ενώ η καθημερινότητα υπερβαίνεται. Δεν βλέπω οράματα, δεν βλέπω. Βλέπω όλους τους τομείς. Κοιτάζω γύρω-γύρω. Όλες τις αξίες, όλους τους θεσμούς. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί, να τολμήσω να το πω, ξέρω ότι έχει συνέπειες. Με τρομάζει το ότι τα τελευταία χρόνια κοινωνικοποιήθηκε η διαφθορά. Δεν υπήρχε παλαιότερα. Κοινωνικοποιήθηκε, ναι, η διαφθορά. Ναι. Και βλέπει κανείς γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Συμπτώματα τέτοια. Αυτή η κοινωνικοποίηση της διαφθοράς έκανε τους ανθρώπους να απελπιστούν, να απογοητευθούν. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Πιάσετε συνεταιρισμούς, τομείς, από εδώ το ένα, το άλλο. Φοβάται κανείς να πει. Αυτά τα φαινόμενα δεν τα είχαμε παλαιότερα.
είχαμε μεμονωμένες κάποιες. Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτή η κοινωνικοποίηση της διαφθοράς στη συνείδησή μου. Μα πάει κανείς να αγοράσει κάτι και του λέει ο άλλος, λέει, θέλετε τιμολόγιο, θέλετε κάτι. Τα αυτονόητα, όλοι μας πώς να κλέψουμε το κράτος. Παλαιότερα δίδαμε τα πάντα για το κράτος. Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες, απλοί άνθρωποι, ξορίστηκαν, έκαναν μια περιουσία, την έδωσαν στο κράτος. Σήμερα το κράτος μας είναι πολύ υποτιμημένο. Ποιος να δώσει λεφτά στο κράτος? Ποιος να δώσει? Όλοι να κλέψουμε το κράτος. Μα σεβασμιότατε, όταν οι έχοντες και οι κατέχοντες φρόντισαν να τα βγάλουν στην Ελβετία ή όπου αλλού, όπου γης, στην πιο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Γιατί δεν δίδουν τα ονόματα εκείνων που είναι? Γιατί εμποδίζουν να τα δώσουν τα ονόματα? Μήπως το κράτος εξυπηρετεί μόνο αυτούς πια? Τους έχοντες και κατέχοντες και γι' αυτό δεν μαθαίνουμε τα ονόματα? Μα ψηφίζουν. Θέλω να πω δηλαδή πως δεν είναι το κράτος των Ελλήνων, αλλά των ολίγων που αισθάνονται. Ψηφίζουν νόμους. Ποιος τους εφαρμόζει αυτή την πολυνομία? Ποιος τους ξέρει τους νόμους? Άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται, έλεγαν παλαιότερα. Κρατήστε το παρακαλώ, μην επεκταθείτε. Θέλω να πάμε σε μια δεύτερη σύντομη διακοπή, μιας και μιλάτε για κρίσεις θεσμών. Έχετε φτάσει σε ένα οριακό κρίσιμο σημείο κατά τη γνώμη μου. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου, κύριο Νεκτάριο. Σεβασμιότατε, θα σας συντριγκάρω τώρα ή θα σας προβοκάρω, θα επιχειρήσω. Κρίση θεσμών, και θα σας πει κάποιος, σε αυτή την κρίση, κρίση δεν έχει και ο θεσμός της Εκκλησίας? Δηλαδή, όταν οι ιεράρχες, και δεν μιλώ τώρα ατομικά προσωπικά, όταν οι ιεράρχες φτάνουν να κουνούν το δάκτυλο για τα δικά τους πλούτη και ελέη, όταν οι ηγούμενοι κρύπτονται υπό των νόμων των οποίων όλοι είμαστε ίσοι, μέσα στα κελιά τους, μόλις προχθές ο Εφραίμ για την υπόθεση του βατοπεδίου. Αυτό είναι παράδειγμα μιας δρόσας εκκλησίας που ιστορικά σήκωσε και λάβαρα επανάστασης και αγώνες αντίστασης. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι στην εθνική αντίσταση στην κατοχή παπάδες και δεσποτάδες μπαίναν δίπλα στους αντάρτες και ευλογούσαν τα όπλα της αντίστασης. Είναι το ίδιο πνεύμα? «Νην κρίσεις εστί του κόσμου τούτου», είπε ο Χριστός. Ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Εάν και εμείς δουλεύουμε στον άρχοντα του σκότους του αιώνος τούτου, τότε και εμείς διαρχόμαστε κρίση. Η Εκκλησία αυτή καθεαυτή, ως θεσμός, δεν διέρχεται κρίση. Τα πρόσωπά της, αυτά διέρχονται κρίση. Και μην ξεχνούμε ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι. Ο πειρασμός της εξουσίας είναι πολύ ισχυρός, πάρα πολύ ισχυρός. Το να συμμαχήσει κανείς με τον Κέσσαρα ή να κεντηθεί από το αγκάθι του πλούτου, από την αδειλότητα του πλούτου. Ο Απόστολος είπε ότι να φυλάγεστε και μας λέει από ποια πράγματα να φυλαγόμαστε. Να φυλάγεστε από αυτά, από αυτά, αυτά και από την πλεονεξία ή τη σεστή ειδωλολατρία. Αυτό το και, η σημασία και την πλεονεξία. Η πλεονεξία μπαίνει στη ζωή μας και το βλέπουμε ότι ακόμα και σε εμάς τους κληρικούς, τους επισκόπους, Μητροπόλης, τα μοναστήρια μας, τις ενορίες μας, μπήκε αυτό το πνεύμα της εκοσμίκευσης. Της εκοσμίκευσης. Είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός της Εκκλησίας μας σήμερα, είναι η εκοσμίκευση. Και όταν δεν είμαστε προσεκτικοί και δεν έχουμε το ήθος και το φρόνημα της Εκκλησίας, από εκεί και πέρα δουλεύουμε σε αυτό το σύστημα. Σε αυτό το σύστημα. Το βλέπω παραδείγματος χάρη και εγώ και κρινόμαστε όλοι. Ναι, αλλά η μεγαλύτερη δύναμη, αγαπητέ μου Γιώργο,
μεγαλύτερη δύναμη αξιοπιστίας ενός επισκόπου και ενός κληρικού είναι η πτωχία του. Να μην έχεις τίποτα. Το 1978 κοιμήθηκε ο γέροντάς μου Μακαρίτης ο Ευγένιας. Προηγήθηκε ένας πόλεμος πολλών ετών, κατηγορώντας τον. Πάρα πολύ. Όταν πέθανε το 78 το Φεβρουάριο και ανοίχτηκε το πορτοφόλι του και είχε 50 δραχμές, όλος, όλη αυτή η σκευωρία κατέρευσε ως χάρτινος πύργος και όλοι τύπτοντας τα στήθη τους έλεγαν «Αληθώς ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι». Η φιλοπτωχία του τον εδικαίωσε. Δεν είχε πορτοφόλι. Δεν είχε λεφτά. Μιλάτε για τον Ευγένιο Ψαλιδάκη. Να πω εγώ για τον περισσότερο κόσμο, τους νεότερους. Ναι, αλλά δεν είχε περιουσία. Σύμφωνοι. Και όλος ο κόσμος πίστεψε στην αγιότητα του βίου του. Αληθώς λέγεται. Είναι κλασικό παράδειγμα. Και αλλά στην καθαρότητα των προθέσεών του. Εγώ όμως μπορεί να έκανε λάθη. Μπορεί να έκανε λάθη. Θα επιμείνω. Πείτε μου, ένας νέος άνθρωπος που βλέπει ότι έχει καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα, που βλέπει ότι έχει καταρρεύσει το star system της τηλεόρασης, για την οποία θα μας πείτε μετά. Ενώ το δημοσιογραφικό συνάφι, το συνάφι μου, να μην το αφήνουμε απ' έξω, ως κίνσορες κάθε αλήθειας, κάθε βράδυ στις 8, αν πείτε μετά. Να βλέπει την ίδια στιγμή ένα θεσμό όπως στην Εκκλησία. Θα φέρω το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Έναν ηγούμενο να αισθάνεται ότι μπορεί να παρακινήσει από τον μελλοντικό πρόεδρο της Ρωσίας, Πούτιν, μέχρι μητροπολίτες, δηλαδή ομόβαθμού σας, μέχρι αρχιεπισκόπους αυτοκεφάλων εκκλησιών όπως της Κύπρου. Και να σας πω και κάτι, ενδεχομένως το timing που λέμε να ήταν και λιγάκι συμβολικό παραμονές Χριστουγέννων, αλλά όλοι οι πολίτες δεν είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Εάν συλληφθεί ένας πολίτης νεαπολίτης, εδώ που είμαστε στην Νεάπολη, Παρασκευή, για χρέη 100 ευρώ προς το δημόσιο, θα καθίσει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αν τη Δευτέρα είναι αργία, και τη Δευτέρα μέσα στα κρατητήρια και θα πάει την Τρίτη. Εδώ γιατί δηλαδή, επειδή ήταν ηγούμενος, είχε την πρόνοια να είναι μέσα στο κελί. Σεβασμιότατε. Δεν θα αποφύγω να απαντήσω για τον Εφραίμ. Έχω θέσει και το θέμα αυτό. Δεν έχω διαβάσει τη δικογραφία. Προφανώς. Και δεν γνωρίζω για τα εγκλήματα που διέπραξε, αν αυτά είναι. Ούτε δίκη κάνουμε. Ναι, αυτή την ώρα. Εγώ μπορώ να μαρτυρήσω μερικά πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός έχει μία ιστορία. Και αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία του, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τις πράξεις του. Ο άνθρωπος αυτός προέρχεται από την Κύπρο. Στην Κύπρο υπάρχει μία εκκλησία η οποία δραστηριοποιείται. Υπάρχει μία άλλη προοπτική της εκκλησίας εκεί. Είναι μία εκκλησία η οποία έχει επενδύσεις, γιατί μισθοδοτεί τους κληρικούς της, γιατί ενδιαφέρεται για την οικονομική της αυτάρκεια, αυτά. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός προήλθε από την Κύπρο. Πήγε στο Άγιον Όρος, τον βοήθησε σκανδαλωδώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ως Μητροπολίτης Χαλκιδόνος να πάρει το πατοπέδι. Ενώ υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις αγιοριτών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον βοήθησε σκανδαλωδώς να πάρει το πατοπέδι. Και θα έλεγα πως, επειδή η πνευματική νόμη είναι αμήλικτη, πληρώνει τώρα τούτη την αμαρτία. Διότι το Πατριαρχείο τον βοήθησε. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτή την ώρα να αφήνουμε το Πατριαρχείο και να πηγαίνουμε στη Ρωσία και να αγκαλιάζουμε τους Ρώσους όταν ξέρουμε ποιες είναι οι τάσεις της Ρωσίας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και όταν μάλιστα οι ίδιοι οι αγιορείτες με ψήφους 9 έναντι 10 είπαν να μην πάει στη Ρωσία. Αυτός επέμενε να πάει. Δεν έπρεπε να πάει στη Ρωσία. Μήπως λοιπόν κρύβονται άλλα παιχνίδια που εμείς δεν τα γνωρίζουμε πίσω από αυτά τα θέματα. Μήπως γίνεται ένας συμψηφισμός των σκανδάλων. Εμείς τον Τζοχατζόπουλο, εσείς τον Εφραίμ. Μήπως γίνεται. Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Θέλω όμως να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν έχει φάει λεφτά.
Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα, εάν έχει κάνει εταιρείες προς το εξωτερικό, προς την Κύπρο, αυτά εγώ δεν τα γνωρίζω. Εσάς σας πάει ωραία εκκλησία και επενδύσεις και εταιρείες. Θα τα πω. Εσάς. Θα απαντήσω. Το Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου Νεκτάριο. Θα σας απαντήσω. Τον επιχρόνια πρωτοσύγγελο στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Θα σας απαντήσω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα συζητούσε για επενδύσεις, χρηματιστήριο. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος η τακτική του Εφραίμ. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή αυτός ο τρόπος που έκανε το να φτιάξει το μοναστήρι του, το να κάνει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να δραστηριοποιούμεθα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ όμως θα πω κάτι πολύ πιο πρακτικό. Μας λέγει το Ευαγγέλιο ότι εάν σκανδαλίσουμε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να βάλουμε στο λαιμό μας μια μιλόπετρα και να πέσουμε στη θάλασσα. Ουέ δε στον άνθρωπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται. Ο Εφραίμ καλός ή κακός σκανδάλισε. Και εγώ τι περίμενα τόσα χρόνια από τον Εφραίμ? Να βγει και να πει ένα ήμαρτον. Σκανδάλισα τον ελληνικό λαό. Ήμαρτον. Συγχωρέστε με. Δεν είμαι κλέφτης. Να πει, δεν είμαι κλέφτης. Δεν καταχράστηκα χρήματα. Τίποτα. Αν έκανα κάτι, το έκανα για το μοναστήρι μου. Αλλά εγώ δεν έφαγα χρήματα. Ζητώ συγγνώμη. Σας σκανδάλισα. Αυτή την κουβέντα την περίμενα. Αν θέλετε, είναι μια θεοπρεπή στάση που θα τον δικαίωνε στις συνειδήσεις πολλών Ελλήνων. Αυτό το ήμαρτον. Αυτή τη μετάνοια εγώ δεν την είδα. Τώρα, η πνευματική νόμη. Να φοβάστε τους πνευματικούς νόμους. Πάντως εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ. Ο Εφραίμ. Ότι ο Νεκτάριος Πέτρας, επιτρέψτε μου τη διακοπή, θα είχε παραλίμνιες εκτάσεις και λίμνη την ίδια στιγμή που θα γόγγιζαν ακτίμονες και θα σκεφτόταν να φράξει τις παραλίμνιες εκτάσεις και να πει «Είναι της Μητροπόλεως μου και εσείς οι ακτίμονες ας ψωμολισάτε», να το πω λαϊκά. Εγώ δεν ξέρω κανένα Νεκτάριο που θα έκανε κάτι τέτοιο. Είναι η νοοτροπία. Επαναλαμβάνω, για να καταλάβουμε το πρόβλημα του Εφραίμ, πρέπει να μπούμε στην νοοτροπία της σκέψης του, της καταγωγής του. Επιμένετε σε αυτό. Ναι, επιμένετε. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να τον δούμε αυτόνομα. Αυτόνομα δεν μπορούμε να τον δούμε. Και γι' αυτό οι αγιορείτες αντιδρούν με αυτά που κάνει. Και γι' αυτό όταν πήγε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πριν 2 μήνες, στα μέσα του Οκτωβρίου, στο Άγιον Όρος, τους είπε ότι δεν μπορείτε να δραστηριοποιήσετε με αστικές εταιρείες. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά με το Άγιον Όρος, με τις μονές, με την Εκκλησία. Δεν μπορούμε με κοσμικούς τρόπους. Δεν μπορούμε να εκκλησιάζουμε κοσμικούς τρόπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία Βατικανό. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Αυτά είναι λάθος. Αυτές, αν θέλετε, είναι εκκλησιολογικές εκτροπές, τις οποίες τις πλήρωσε ο Εφραίμ. Είναι η πνευματική νόμη. Η ίδια η Παναγία δίδει τη λύση. Η ίδια η Παναγία. Το ψήφισμα που έβγαλαν αυτές τις ημέρες οι αγιορείτες τον στηρίζει ηθικά για την διαδικασία της φυλάκησής του. Αλλά δεν ψηλαφεί το πρόβλημα. Γιατί η αγιορείτικη κοινωνία είναι διχασμένη. Ο άνθρωπος έχει αυτές τις τάσεις. Εμένα, αν θέλετε, δεν με προβληματίζει και η στήριξη της Ρωσίας. Ποια στήριξη της Ρωσίας? Σας φοβίζει όμως μια επέμβαση στο Άγιο Όρος, ναι, της Ρωσίας? Ναι, πάντοτε. Δηλαδή να βρει πάντοτε, την πόρτα, να το πάντοτε, πω έτσι, την ανοιχτή, πάντοτε, με την οποία θα ελέγξει. Πάντοτε. Άλλωστε, η πρωτοκαθεδρία πάντα ήταν ένα ζητούμενο για τη Ρωσία. Πάντοτε. Εδώ στην Κρήτη είχαμε παράδειγμα, σας θυμίζω, τα συνέδρια. Το ίδρυμα αυτό που έχει κάνει αυτός μέσω των Κυπρίων και μερικών άλλων. Εμένα δεν μου λέει τίποτα, ούτε αν θέλετε και η στήριξη του Πούτιν μου λέει τίποτα όλα αυτά. Εγώ βλέπω και κάτι άλλο. Μήπως ερεθίστηκε η Αμερική από το ταξίδι του στη Ρωσία και έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι πως ερεθίστηκε η Αμερική. Ευλογημένος τόπος η Ελλάδα, αλλά περίεργος γεωγραφικά, αλλά, λέτε γεωπολιτικά. Αλλά, επαναλαμβάνω, για μένα ο Εφραίμ δεν έπρεπε να κάνει τίποτε από αυτά. Ήταν λάθος η φιλοσοφία του. Ήταν και το πληρώνει.
ο Εφραίμ έπρεπε να είναι ευγνώμων στον Οικουμενικό Πατριάρχη προσωπικά, όχι μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και έπρεπε να έχει τον Οικουμενικό Πατριάρχη γέροντα να τον συμβουλεύεται. Και αν τον συμβουλευότανε, δεν θα έκανε τέτοια πράγματα. Ούτε έπρεπε να πάει στη Ρωσία, ούτε έπρεπε να έχει ομάδα επιχειρηματιών με τους οποίους να συμβουλεύεται, ούτε έπρεπε να έχει έρθει σχέση με την ελληνική πολιτεία και με τους κρατούντες εκείνης της εποχής να κάνει αυτές τις ανταλλαγές. Ήταν λάθος. Και αν έπρεπε να γίνει μία αξιοποίηση της αγιορείτικης περιουσίας ή των χρυσοβούλων ή των λιμνών ή οτιδήποτε, έπρεπε να γίνει με άλλο τρόπο. Τα πνευματικά με πνευματικούς τρόπους ανακρίνονται. Σωστό. Αλλά έχω δύο σκληρά ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο, μήπως είναι όμως στην παρούσα κατάσταση, βέβαια πέρασε τώρα αυτή η ιστορία, αλλά μήπως ήταν και το εύκολο θύμα. Τόσους πολιτικούς ακούσαμε. Δηλαδή να ισχύουν όλα αυτά που λέτε, αλλά επιπλέον ο εύκολος από δύο Πομπέος Τράγος είναι από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Για πολιτικούς δεν ακούσαμε τίποτα πάλι όμως. Σεβασμιότατε. Τόσα και τόσα γράφτηκαν επί τρία χρόνια. Έπεσε κυβέρνηση ουσιαστικά από το βατοπέδι. Πιστεύω προσωπικά ότι έγινε ένας συμψηφισμός. Είχαμε τις περασμένες μέρες. Τα υποβρύχια. Καλά το λέτε. Και τώρα εσείς πρέπει να πάρετε. Μία σου και μία. Ναι. Δεύτερο σκληρό. Δεν βλέπετε ότι παραμονή των Χριστουγέννων δόθηκε το ένταλμα σύλληψής του να μπει στη φυλακή. Και γιατί να μπει στη φυλακή? Μήπως το κελί του δεν είναι φυλακή? Όλοι όμως είμαστε ίσοι απέναντι του νόμου. Επισκεφτείτε. Ή υπάρχουν διακρίσεις. Επισκεφτείτε το κελί του, να δείτε ότι το κελί του στη φυλακή θα είναι πολύ καλύτερο από το κελί του στο Άγιον Όρος. Εγώ επιμένω όμως, δεν είμαστε όλοι ίσοι έναντι του νόμου? Όλοι είμαστε. Αν είναι έτσι, σεβασμιότητα, να καθίσω και εγώ στο σπίτι μου να κάνω φυλακή. Όλοι είναι ίσοι έναντι του νόμου και αν θέλετε, ο Εφραίμ έπρεπε να πάει μόνος του. Α, λέτε μόνος κάτι τελείως διαφορετικό. Ο Εφραίμ έπρεπε να πάει μόνος του. Και η φυλακή, αν είναι καθαρός, η φυλακή γι' αυτόν θα είναι η ανάστασή του. Η φυλακή θα τον αναδείξει. Η φυλακή θα τον δικαιώσει. Δεν θα τον δικαιώσει η απαλλαγή του. Έπρεπε να επιζητήσει να δικαστεί αυτό το πράγμα, να τελειώνει αυτό το πράγμα. Πιστεύω προσωπικά ότι αυτός ο Γολγοθάς που περνάει θα καταδείξει μερικά άλλα πράγματα. Μη συνδέομαι όμως, σας παρακαλώ πολύ, το πρόσωπο του Εφραίμ με το Άγιον Όρος. Όχι, δεν συνδέω. Δεν είναι η Αγιορία. Προφανώς και δεν πρέπει να συνδέονται. Και δεν συμμερίζονται, να το γνωρίζετε αυτό, στην πλειονοψηφία τους. Στην απόλυτη πλειονοψηφία τους. Δεν συμμερίζονται οι Αγιορείτες την τακτική αυτή. Προπάντων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν συμφωνεί με αυτό. Για να κλείσω αυτό το θέμα. Μήπως όμως και κάποιοι ιεράρχες, ο Θεσσαλονίκης, καλά ο Κύπρου, πες το τι προέρχεται, ακόμη και η χλιαρή αντίδραση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει σχέση με αυτό που λέει ο πολίτης, ότι δηλαδή οι επενδύσεις του Εφραίμ ήταν τόσο καλές που σε περιόδους οικονομικής ένδυας και για την Εκκλησία, να το πω λαϊκά, κάποιος τους τόμωνε με εκατομμύρια ο Εφραίμ για να μην αντιδρούν? Όχι. Το Άγιον Όρος είναι αυτοδιοίκητο και ανεξάρτητο οικονομικά από την Εκκλησία. Καμία σχέση δεν έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τις οικονομικές επενδύσεις που κάνει ο Εφραίμ στο Άγιον Όρος. Ούτε δίδει λογαριασμό, ούτε εγκρίσεις παίρνει από το φανάρι. Καμία σχέση. Το αν θα δώσει μια λογία, όπως είδαμε και εμείς στο φανάρι, αν δώσει μια λογία, μια ενίσχυση, αλλά η γραμμή του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι πολύ σκληρή και αντίθετη με αυτές τις επενδύσεις. Αντίθετη. Αν διαβάσετε μάλιστα το τελευταίο κείμενο του Πατριάρχου που έκανε στη σύναξη τη διπλή του Αγίου Όρους, δείτε, μιλάει, φωτογραφίζει αυτή την τακτική. Τη φωτογραφίζει και την καταδικάζει αυτή την τακτική. Η οποία αυτή η τακτική δεν είναι μόνο στο βατοπέδι. Υπάρχουν πολλά μικρά βατοπέδια στην Ελλάδα. Και στην Κρήτη. Δεν γνωρίζω. Αλλά υπάρχουν πολλά μικρά βατοπέδια στην Ελλάδα. Και στην Κρήτη. Υπάρχουν.
Λοιπόν, που θέλουν να κάνουν αυτές τις αστικές εταιρείες, που θέλουν να κάνουν αυτές τις υπερόριες δραστηριότητες, που θέλουν να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Ξεφεύγουμε. Ξεφεύγουμε. Εκοσμικευόμαστε. Στην Κρήτη το δεν καμπανάκι, σεβασμιότατα. Υπάρχουν. Το καμπανάκι, να το χτυπήσουμε το καμπανάκι. Ξεφεύγουμε. Έχουμε ξεφύγει από την αποστολή μας. Σκανδαλίζομαι. Σκανδαλίζομαι όλοι μας. Ζούμε τις πιο πολλές φορές εκτός τόπου και χρόνου. Τα αυτονόητα τελειώσανε. Τελειώσανε. Καλά ή κακά τελειώσανε. Από τώρα και πέρα η Εκκλησία πρέπει να σταματήσει τα πόδια της. Εγώ χαίρομαι που συνομιλώ απόψε με ένα λεβέντη ιεράρχη που δεν μασάει τις κουβέντες του. Και θέλω να μιλήσουμε για την άλλη Εκκλησία σε αυτό το σημείο. Την Εκκλησία δηλαδή που σε συνθήκες κρίσης δεν πουλάει, το λέω λαϊκά, αλλά εσείς το καταλαβαίνετε, σεβασμιότατε, φιλανθρωπία. Κάνει φιλανθρωπία. Σωστό. Κάνει ενεργό. Γιατί έχουμε και τα φαινόμενα να πουλώ τη φιλανθρωπία. Σωστό. Βγαίνω μπροστά. Είμαι ο σεβασμιότατος, κάποτε μπορεί να μου άρεσε η Εκκλησία, Γεώργιος, και πουλώ τη φιλανθρωπία μου. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Το ξέρετε, δεν φαντάζομαι ότι λέω κάτι. Και το βλέπουμε αυτές τις ημέρες που εμπορευόμαστε τον ανθρώπινο πόνο. Φωτογραφιζόμαστε στα δέματα και όλα αυτά, να δώσουμε τα δέματα, να φανούμε ότι τα μαζέψαμε εμείς, να κερδίσουμε την εύνοια των ανθρώπων, να μπούμε με μια φωτογραφία στην εφημερίδα και να μπούμε ότι είναι. Αυτά, η φιλανθρωπία της Εκκλησίας γίνεται με άλλο τρόπο. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή και αμέσως μετά θέλω από τον Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου να μας πει τη δική του γνώμη. Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος ή ποιος πρέπει να είναι σήμερα ο ρόλος της Εκκλησίας σε συνθήκες κρίσης για την κοινωνία, για τον απλό άνθρωπο, πολύ περισσότερο στην Κρήτη. Αντιθέσεις. Εκπομπή τελευταία για το 2011 και τελευταίο μέρος μιας ενδιαφέρουσας συνομιλίας το τέλος αυτής της χρονιάς με τον Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου, κύριο Νεκτάριο. Σεβασμιότατε, ποιος κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι ο γνήσιος ρόλος και λόγος της Εκκλησίας σε συνθήκες κρίσης για την κοινωνία, για τον άνθρωπο? Ό,τι μας είπε ο Χριστός, λόγος αλήθειας και λόγος αγάπης, λόγος απλότητας, λόγος πίστεως. Σήμερα ο λόγος μας δεν είναι αξιόπιστος. Ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι αξιόπιστος. Γιατί γίνεται τις περισσότερες φορές ιδεολογικός. Δεν μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι. Πολλές φορές το λέω στους ιερείς μου, μη μετατρέπετε τους ναούς σας σε πολιτικά γραφεία. Μην τους μετατρέπετε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην καλύπτουμε τα κενά της εξουσίας. Δεν μπορεί ο άμβονας να είναι ένα πολιτικό γραφείο. Ο λόγος της Εκκλησίας πρέπει να είναι θεολογικός. Και όταν είναι βαθύτατα θεολογικός, είναι αληθινά κοινωνικός λόγος. Κοινωνικός λόγος. Αυτό που πρέπει να πούμε σήμερα στους ανθρώπους είναι να το πούμε με όλη μας την αγάπη. Σήμερα κυριαρχεί το φαίνεστε και όχι το είναι. Η Εκκλησία μιλάει για το είναι, όχι για το φαίνεστε. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτήν την αλωτρίωση. Και δεν είμαστε αξιόπιστοι. Δεν γίνομαι αξιόπιστοι. Βλέπω, ακούω, τις περισσότερες φορές ο λόγος μας γίνεται για να ανεβούν προσωπικά οι μετοχές μας. Δεν μιλάμε για το Θεό, αλλά μιλάμε, λέμε μερικά πράγματα για να κάνουμε εντυπώσεις, για να μας αγαπήσουν οι άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρει ο λόγος της Εκκλησίας, αλλά μας ενδιαφέρει η προβολή η δική μας. Και οι περισσότερες ενέργειες είναι πώς οι άνθρωποι θα μας αγκαλιάσουν, θα μας εμπιστευτούν, να ανεβούν οι μετοχές μας. Ενώ πνευματικός ηγέτης, συγγνώμη που διακόπτω τον ηρμό σας, πρέπει να πάει και κόντρα στο ρεύμα αν χρειαστεί. Να λέει την αλήθεια. Να λέει την αλήθεια. Να λέει την αλήθεια. Και η αλήθεια, 1000 μέτρα να τη θάψουμε μέσα στη γη, θα αναστηθεί. Μην τη φοβάσαι την αλήθεια. Και μόνος σου να μείνεις. Ο Χριστός έμεινε μόνος. Ο Χριστός ως εσταυρωμένος είναι ο βασιλεύς της δόξης. Όχι ως αναστημένος.
Ο σεσταυρωμένος είναι ο βασιλεύς της δόξης. Την αλήθεια πρέπει να λέμε. Ο κόσμος ζητάει βίωμα. Η μεγαλύτερη διαμαρτυρία σε αυτά τα φαινόμενα του εκχυδαϊσμού και της αλωτρίωσης είναι η αγιότητα του βίου μας. Όταν γνωρίζει ότι δεν έχω τίποτα. Είμαι αφαιρέικος. Ούτε σπίτι, ούτε καταθέσεις, ούτε τίποτα. Ο άλλος με εμπιστεύεται. Όταν γνωρίζει ότι δεν είμαι προσκολλημένος και δεν χρωματίζω το ράσο μου, ούτε μπλε, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο, αν είναι μαύρο. Ο κόσμος σου λέει, αυτός είναι παπάς. Σου φυλά το χέρι. Σου λέει, είσαι παπάς. Ο λόγος της Εκκλησίας. Ο κόσμος θέλει αυτήν την Εκκλησία. Και αλίμονο αν μετατρέψουμε την πίστη μας και την κάνουμε ιδεολογία, ιδεολόγημα. Κοινωνικά, πιστεύετε ότι καλώς η Εκκλησία λειτουργεί με δράσεις? Θέλω να φύγουμε λιγάκι από τη θεολογική προσέγγιση. Δηλαδή βοηθώντας απόρους, αναξιοπαθούντες. Αλλά δεν είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι ο σκοπός, προφανώς. Πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε πολλές φορές. Μου έχει κάνει η κατάπληξη μια επιστολή κρατουμένης φυλακής Νεαπόλεως, η οποία λέει ότι οι μόνοι που τις παραστάθηκαν ήταν οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Σιωπηρός. Σιωπηρός. Δεν θέλουμε να πληγώσουμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Ούτε είπατε ότι είναι ρόλος της Εκκλησίας να οργανώνει τα συζήτητα. Το κάνει, αλλά δεν είναι ο ρόλος της. Δεν το βγάζουμε. Δεν το βγάζουμε. Αυτό έχω πει στους ιερείς μου. Δεν θα φαίνεται ποιους βοηθάτε. Μην πληγώνετε τους ανθρώπους. Μην πληγώνετε προπάνω τα παιδιά. Δεν θέλουν τα παιδιά να βγει προς τα έξω ότι ο πατέρας τους είναι άνεργος και παίρνει συσίτιο. Τους λέγω σιωπηρός. Ή δυνατό να μην σας βλέπει κανένας. Ούτε θα λέτε τι μερίδες δίδετε σε κανένα. Τίποτε σιωπηρός. Δεν πρέπει να εμπορευόμαστε τη φτώχεια των ανθρώπων. Τον πόνο των ανθρώπων. Να μην πληγώνουμε τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι η περήφανη πτωχή σήμερα. Το κρατώ αυτό που λέτε, είναι σημαντικό. Αλλάζω σελίδα. 20 χρόνια στο τιμόνι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Τι σημαίνει αυτό και σε σχέση με τη μεγάλη θυγατέρα, την Κρήτη, την Εκκλησία της Κρήτης? Ο Πατριάρχης μας είναι μια ευλογία του Θεού στους κάτω χρόνους, στους έσχατους αυτούς χρόνους που ζούμε. Είναι όντως μεγάλος, τα οράματά του, οι αγώνες του. Είναι μια προσωπικότητα με παγκόσμια ακτινοβολία, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Διατηρεί την απλότητά του, ακούει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, ακούει, σέβεται τον κάθε άνθρωπο, αγκαλιάζει όλο τον άνθρωπο, εκκλησιάζει όλα τα προβλήματά του. Τώρα για την Κρήτη να σας πω ότι έχει συντελέσει το πρόσωπο του Πατριάρχου στο συγκριτισμό της Κρήτης. Αυτή η ενότητα που παρατηρείται στην Κρήτη, η οποία είναι πρωτοφανής, η εκκλησιαστική ενότητα. Η εκκλησιαστική ενότητα που παρατηρείται στην Κρήτη. Τώρα με σκανδαλίζετε εμένα όμως και οφείλω να το ρωτήσω. Είναι συγκριτισμός, αλλά η επιλογή Αρχιεπισκόπου κομμάτι δυτικό στροφή είναι τα τελευταία χρόνια. Όχι, όχι. Σεβασμιότατε. Μην το βλέπετε. Μην το βλέπετε. Μην βλέπετε τα ανθρώπινα. Εντάξει, εγώ είμαι δημοσιογράφος και οφείλω να ρωτώ και πιο πεζά, έτσι. Εγώ μπορώ να σας πω που τέλος πάντων ήμουν και μέρος αυτής της διαδικασίας ότι ο Ειρηναίος είναι μια ήρεμη δύναμη στην Εκκλησία της Κρήτης. Προφανώς, δεν υπονοώ κάτι για τον Αρχιεπισκόπο. Θέλετε, εγώ μιλώ διαχρονικά. Και αν θέλετε να σας πω ότι έχει συντελέσει με το πρόσωπό του, οι ενεργειές του, οι πράξεις του, για να βιώνουμε αυτήν την... Άρα θεωρείτε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει δώσει μια άλλη υπόσταση ακόμη και στη λειτουργία της Εκκλησίας της Κρήτης? Μπορώ να σας πω ότι το πρόσωπό του έχει βοηθήσει στο συγκριτισμό μας. Δηλαδή αυτό που βλέπετε στην Κρήτη, που είναι πολύ ζηλευτό, η ενότητά μας, ο συμψυχισμό μας, το ότι λειτουργεί η σύνοδός μας που παλαιότερα δεν λειτουργούσε. Αυτή η γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε με το φανάρι, να
αν θέλετε, μεταξύ μας οι ιεράρχες, mm-hmm. όλα αυτά. Είναι το πνεύμα, είναι η γραμμή, ή αν θέλετε είναι ο πόθος, είναι η αγάπη του Πατριάρχου μας. Σεβασμιότατε, 20 χρόνια. Το ξέρετε όμως ότι βιολογικά για όλους μας υπάρχει ένα τέλος. Το ερώτημα είναι, αυτό το βιολογικό τέλος, όποτε προκύψει, έχει διάδοχη κατάσταση? Γιατί ο Οικουμενικός Θρόνος και σε επίπεδο συμβολισμών, αλλά και ευρύτερα πολιτικών και πνευματικών διαστάσεων, το ξέρετε ότι έχει μια δεσπόζουσα μορφή και χαρακτήρα. Θεωρείτε ότι πια έχει λυθεί το ζήτημα? Κάθε φορά που πάω στην πόλη και όταν είμαστε οι δυο μας με τον Πατριάρχη, αυτό του λέω. Του λέω, πρόσεξε. Βγάλαμε έναν Πατριάρχη όχι για 20 χρόνια, βγάλαμε για πολλά χρόνια. Μόνο πρόσεξε την υγεία σου. Η απάντηση του είναι ότι εγώ δεν πρέπει να προσέχω την υγεία μου, εσείς πρέπει να προσεύχεστε για μένα. Το Πατριαρχείο έχει εργαλεία. Είναι ένας θεσμός, ο αρχαιότερος θεσμός που υπάρχει στον κόσμο, για 17 και πλέον αιώνων. Να σας πω μόνο τούτο. Όταν οι συγκυρίες το 1972 δεν άφησαν τον μεγάλο Χαλκιδόνος Μελίτανα να γίνει Οικουμενικός Πατριάρχης, γιατί τον διέγραψαν. Mm-hmm. Τότε εξελέγει ο ταπεινός Δημήτριος. Και το κενό αναπληρώθηκε από τη Σύνοδο. Σωστά το λέτε. Δηλαδή βλέπετε, όταν ένας Πατριάρχης είναι αδύνατος, λειτουργεί Σύνοδος και αναπληρώνει το κενό. Τώρα έχουμε ένα χαρισματικό ηγέτη που δίδει τα οράματα στη Σύνοδο και συμπορεύεται και συνακολουθεί, καμιά φορά ασθμένοντας και η Σύνοδος και όλοι εμείς. Σεβασμιότατε, έχει ανοίξει ο δρόμος όπως συνέβαινε στο παρελθόν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και μια ιδιομορφία με το τουρκικό κράτος. Ναι, έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει να δούμε κάποια στιγμή και ιεράρχη της Κρήτης ενδεχομένως. Να σας πω, ήμουνα πριν μερικά χρόνια, ήμουνα συνοδικός στο Φανάρι. Ναι. Και βιώσαμε κάποια γεγονότα. Θυμάμαι τον Πατριάρχη και μας το λέει κάθε τόσο, ότι όταν του έλεγε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ερντογάν, ότι δεν μπορούν να μετέχουν οι ιεράρχες που δεν έχουν την τουρκική υπηκότητα και όλα αυτά. Σωστά. Τότε του είπε ο Ερντογάν ότι ας κάνουν αίτηση. Θα τους δώσουμε την τουρκική υπηκότητα, μόνο και μόνο για να μετέχουν στη Σύνοδο. Αυτό βέβαια το αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι συνοδικοί, αλλά το αντιμετωπίζουν και τα πρόσωπα που διακονούν στην Πατριαρχική Αυλή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα τα πρόσωπα που διακονούν στην Πατριαρχική Αυλή είναι από εδώ, από την Ελλάδα. Σωστά. Και από την Κρήτη. Οι διάκονοι, οι ιερείς που είναι μέσα. Εσείς προσωπικά έχετε κάνει αίτηση? Ναι, έχω πάρει. Έχω πάρει. Άρα θεωρείτε ότι έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος, ναι, του τεχνικού προβλήματος? Έχω πάρει την τουρκική υπηκότητα και έχω πάρει και το τουρκικό διαβατήριο. Μάλιστα, όταν πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη τώρα, χρησιμοποιώ για να φαίνεται σε χρήση το τουρκικό διαβατήριο. Άρα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα, λέτε? Αλλά δεν είμαστε Έλληνες δεύτερης διαλογής. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Έτσι λένε μερικοί, ότι είμαστε προδότες, ότι είμαστε και σταμπίτες, ότι προδώσαμε την Ελλάδα. Αλλά διατηρούμε, έχουμε την ελληνική υπηκότητα. Προφανώς. Δεν απολέσαμε. Και ο λόγος είναι χρηστικός, ναι, γιατί το Φανάρι θα ήταν σε άλλο πρόβλημα. Δεν απολέσαμε την ελληνική υπηκότητα. Αλλά κάναμε μια πράξη. Γιατί βλέπουμε μακριά και θέλουμε να βοηθήσουμε το Πατριαρχείο μας αύριο σε μια πατριαρχική εκλογή. Πρέπει να βοηθήσουμε το Πατριαρχείο μας να περάσει αυτές τις συμπληγάδες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια που το Πατριαρχείο μας θα ανοιχτεί περισσότερο. Το μέλλον ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ούτε στη Ρωσία, ούτε τίποτε. Γι' αυτό να μην αμφισβητούν ορισμένοι Κρήτες και ορισμένοι Έλληνες την πατριοσύνη μας ή, αν θέλετε, την αγάπη μας προς την πατρίδα. Καλά, εσείς δεν φέρατε μνημόνια, κάτι άλλο κάνατε. Ανανεώνετε τη ζωή του ίδιου του Οικουμενικού Θρόνου. Από αγάπη προς το Πατριαρχείο και γι' αυτό που έχει προσφέρει στην Κρήτη. Προφανώς, σεβασμιότατε, φτάνοντας προς το τέλος,
Δεν θέλω να διαλάθει τη προσοχή των τηλεθεατών απόψε το γεγονός ότι έχουμε 20 χρόνια Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά έχουμε και 21 χρόνια επιμαντορίας του Νεκταρίου Πέτρας και Χερονήσου. 21 χρόνια φέτος. Στα 22 μπαίνω τώρα. Στα 22. Τα κλείσατε τα 21, καλά το λέτε. Πριν από 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να μου πείτε, κάνοντας έτσι στο βιβλίο της ζωής σας ένα φιλομέτρημα 21 χρόνια μετά, η πορεία σας ως ιεράρχης της Κρήτης, ως ιεράρχης στο Λασίθι και στη Χερσόνησο και τα Μάλια, ποια στιγμή για σας είναι η πιο δύσκολη και η πιο ευχάριστη σε αυτή την πορεία των 21 ετών? Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια αντίθεση, σε κάθε άνθρωπο μέσα μια αντίθεση. Πολλές δύσκολες, πολλές ευλογημένες, πολλές ωραίες στιγμές, στιγμές που δεν αντέχει κανείς την αγάπη των ανθρώπων, τη ζεστασιά των ανθρώπων. Θέλω να σας πω με όλη μου την ειλικρίνεια ότι νιώθω μια πολύ μεγάλη στοργή από τον κλήρο και το λαό της επαρχίας. Δεν αντιμετωπίζω προβλήματα στην επαρχία, με τη χάρη του Θεού. Εντάξει, καθημερινότητες, αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Προσπαθώ να επικοινωνώ κάθε μέρα. Βλέπετε, δεν μετακινούμε. Δεν μετακινούμε. Ο επίσκοπος είναι στη σκοπιά του. Όταν είναι κανείς στη σκοπιά του, δεν αφήνει το όπλο του και δεν αφήνει τη θέση του. Πληγώνω πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, έζησα πολλά χρόνια εκεί πέρα, και με καλούνε σε γεγονότα, αλλά αυτά. Δεν είμαι εύκολος στις μετακινήσεις μου. Θεωρώ δε ότι όταν λείπω από τον τόπο και γυρίζω πίσω, δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τους ανθρώπους του τόπου και λέω, έφυγα, τους εγκατέλειψα, έστω και για μερικές ώρες, πήγα αλλού. Και γι' αυτό, αφού του έφυγα, κοιμούμαι εδώ. 21 χρόνια πολλά δεν κοιμήθηκα. Δεν κοιμήθηκα ποτέ στο σπίτι μας. Όταν κοιμήθηκαν οι γονείς μου ήθελαν να μου δώσουν το σπίτι τους. Τους είπα, δεν το θέλω. Να το δώσετε στον αδελφό μου. Και μετά που κοιμήθηκαν οι γονείς μου, είπα στον αδελφό μου, δώστε το σπίτι στην ενορία. Να μην έχω σπίτι. Δεν θέλω. Το έδωσαν στην ενορία το σπίτι, το πατρικό. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω να έχω τίποτα. Είμαι ταυτής, σαν να έχω γεννηθεί εδώ, σαν να έχω μεγαλώσει εδώ. Υπάρχει ένα εσωτερικό απόφευγμα ενός εκ των κορυφαίων ιεραρχών 21 χρόνια μετά? Τι είναι αυτό που σας συνοδεύει κάθε μέρα, που το βλέπετε μπροστά σας? Ποιο είναι το σύνθημά σας? 21 χρόνια δεν είναι λίγα πια, είναι πολλά. Να σας πω ποιο είναι το σύνθημά μου. Το σύνθημά μου είναι λίγο δύσκολο, θα γελάσετε. Το σύνθημά μου είναι ότι να προσπαθώ να μην καβαλήσω το καλάμι, γιατί το καλάμι είναι το πιο ατίθασο άλογο. Ναι, προσπαθώ. Σοφό σύνθημα. Προσπαθώ να είμαι προσγειωμένος, να είμαι φιλάδελφος. Ναι, προσπαθώ να είμαι στη σάρκα του λαού, να ακούω, να μετέχω στα προβλήματα, στις χαρές των ανθρώπων, να βιώνω όλα αυτά. Έχω μια οικογένεια. Εγώ τους λέγω ότι εγώ προσωπικές χαρές δεν έχω. Δεν έχω προσωπικές χαρές. Οι χαρές μου είναι οι δικές σας χαρές. Και οι λύπες είναι οι δικές σας, είναι οι δικές μου λύπες. Σεβασμιότητα, να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Υπήρξε στιγμή που να μετανιώσατε για την επιλογή σας στο σχήμα το ιερατικό και ιδίως ως ιεράρχης? Να είπατε ότι ίσως θα έπρεπε να τα έχω καμωμένα διαφορετικά στη ζωή μου? Έγινα 21 ετών, έγινα μοναχός. Μοναχός. 18-19 ετών. 18-19 ετών έγινα μοναχός. Το 1970 έγινα μοναχός, 19 ετών, δεν τα είχα κλείσει. Τώρα αν πεθάνω και αναστηθώ αύριο θα ξαναγίνω μοναχός. Δεσπότης δεν θέλω να γίνω. Αλλά μοναχός θέλω να γίνω, αγαπώ πολύ. Είμαι πολύ συγγενημένος που δεν τάξιζα. Δεν τάξιζα. Και με τίμησε η Εκκλησία και με έκανε επίσκοπο. Δεν τάξιζα. Δεν βλέπω τον εαυτό μου. Δεν το λέω από ταπεινολογία. Δεν το άξιζα. Το κρατώ. Η σχέση σας σήμερα ως Εκκλησία Κρήτης? Καλές. Γιατί περάσανε και ταραγμένοι ένας περίοδος. Αυτό λέω στη σύνοδο μέσα. Και λέω στον Αρχιεπίσκοπο ότι είσαι ο πιο ευλογημένος άνθρωπος, σε του λέω.
Και η ειρήνη που επικρατεί στη σύνοδο μέσα δεν εξαρτάται μόνο από σένα, εξαρτάται και από εμάς. Και βλέπεις πόσο συμπεριφερθόμαστε. Με πολύ αγάπη, με πολύ κατανόηση, το ακούει. Αλλά όλοι μας έχουμε μια ενότητα. Χαίρομαι που πορεύεται η Εκκλησία της Κρήτης. Ενότητα είναι καλό σε συνθήκες κρίσης που δεν έχουν η πολιτική και το σύστημα. Χαίρομαι που πορεύεται η Εκκλησία της Κρήτης. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη χαρά. Ύστερα δοκιμάσαμε τα παλιά τα χρόνια εκτροπές, δοκιμάσαμε προσωπικές αντεγκλήσεις, ευτέλισαν την Εκκλησία μας, ζημίωσαν πρόσωπα, δεν μας έκαναν καλό να μας διδάσκουν όλα αυτά. Οι συμπεριφορές των προκατόχων μας, οι εγωισμοί μας, τα πάθη μας, οι φιλοπροτείες μας, δεν δίδουν την αξία στον άνθρωπο ή θρόνη. Ο άνθρωπος τιμά το θρόνο. Θέλω να κλείσουμε απευθύνοντας εσείς τις ευχές σας προς τους Κρήτες. Σε λιγότερο από 24 ώρες μια νέα χρονιά ξεκινά. Συνήθως λέμε ότι είναι η προσδοκία, ότι τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα. Μπορεί να είναι και χειρότερα, αλλά θέλω εσείς να απευθυνθείτε στους κριτικούς. Ο χρόνος αυτός καθεαυτόν δεν δίδει λύσεις. Ο χρόνος είναι ένας αγρός που μας φανερώνει την αγάπη του Θεού. Όταν περνάει ο χρόνος, βαδίζει ο Θεός, περνάει ο Θεός. Συνήθως ο χρόνος στην Εκκλησία μας συμβολίζεται με μία σφαίρα που την κρατάει ο Χριστός μας. Και λέμε ότι ο Χριστός μας είναι ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης. Είναι ο Παντοκράτορας. Ερωτώ την αγάπη σας. Είναι δυνατόν ο ιστορικός Ιησούς, αυτός που έγινε άνθρωπος, που σαρκώθηκε, αυτός που ανέβασε, που θέωσε την ανθρώπινη φύση, αυτός που αγκάλιασε όλο τον άνθρωπο, όλον τον άνθρωπο, να αποδειχθεί αδύνατος μπροστά στην οποιαδήποτε κρίση, μπροστά στη δύναμη του διαβόλου. Δυνατός ο διάβολος, αλλά παντοδύναμος ο Χριστός. Είναι δυνατόν ο Χριστός να διαψευστεί, ο Χριστός να αποτύχει? Είναι δυνατόν ο Χριστός να κάνει λάθος? Είναι δυνατόν ο Θεός να αφήσει τον κόσμο να καταστραφεί? Εδώ ήρθε, έκλεινε ουρανός, κατέβη, έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός. Και γι' αυτό μιλάμε για ιστορικό Ιησού. Δεν μιλάμε ως Χριστό, ο ιστορικός Ιησούς. Και ένα δεύτερο. Πώς ονομάζουμε την Παναγία μας? Τι είναι η Παναγία μας? Δηλαδή, η δέσποινα του κόσμου. Τη δέσποινα του κόσμου. Είναι το να μας αφήσει η Παναγία μας. Και γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Σαν τα μικρά παιδιά που όταν περπατούμε στους δρόμους, που φοβόμαστε να μην χάσουμε το δρόμο, πιάναμε τη μάνα μας από το φουστάνι. Από το φουστάνι να πιάσουμε για την Παναγία. Δεν θα χαθεί ο κόσμος. Δεν θα χαθούν οι άνθρωποι. Εμείς ιερουργούμε ως Εκκλησία την ελπίδα. Εμείς ως Εκκλησία διακονούμε την αγάπη. Μπορεί να είμαστε ανάξιοι. Μπορεί να μην είμαστε στο ύψος που μας θέλει ο λαός. Αλλά με αληθινή ταπείνωση. Με μια ήρεμη δύναμη. Η Εκκλησία μπορεί να κάνει ισχυρό τον κοινωνικό ιστό. Η Εκκλησία με τη δύναμη της πίστεως μπορεί να ζωντανέψει την ελπίδα στους ανθρώπους. Να μην φοβούνται, να μην τρομοκρατούνται οι άνθρωποι, να μην απελπίζονται, να μην αβαγούν. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα σωθεί, η Ελλάδα θα υπερβεί την κρίση. Πιστεύω ότι αυτή η δοκιμασία ήρθε για να γίνουμε καλύτεροι και θα γίνουμε καλύτεροι. Πιστεύω ότι ο Χριστός που έχει τον πρώτο, αυτός έχει και τον τελευταίο λόγο στην ιστορία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος επίλογος για το 11 αναμένοντας το 2012. Απλά μια υποσημείωση. Μακάρι οι παπάδες και οι ιεράρχες να τιμούν τα λόγια τους με πράξεις,
όπως ο Λεβέντης Ιεράρχης εδώ από την Νεάπολη. Δεν είμαι Λεβέντης. Καλό βράδυ.